Η χθεσινή συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού με την Υπουργό Πολιτισμού, τον Γενικό Γραμματέα και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου από την μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού και από τη μεριά του Δήμου Ηρακλείου με την δική μου παρουσία και την παρουσία στελεχών μας υπηρεσιακών ήταν προγραμματισμένη με θέματα αφενός με την πορεία των έργων που γίνονται για την ΚΝΟΣΟ στην προοπτική της ένταξης του μνημείου στην UNESCO και αυτό στο πλαίσιο της σεριακής εγγραφής των μινωικών ανακτόρων. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα ήταν να συνεχίσουμε την δουλειά μας στην κατάρτιση της προγραμματικής σύμβασης για τα τείχη που θα καταλήξει και στην παραχώρηση των τείχων για τον Δήμο Ηρακλείου. Και στα δύο θέματα έχουμε πρόοδο. Πήγαμε όπως πηγαίνουμε συνήθως, πολύ προετοιμασμένοι και σε ό,τι αφορά την ΚΝΟΣΟ, τα έργα τα οποία εμείς έχουμε αναλάβει βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο καταλήγει και στην πρώτη επίσκεψη των πραγματογνώμων της UNESCO στις αρχές του φθινοπόρου. Αυτό τηρείται, συγκεκριμενοποιήσαμε κάποιες παραμέτρους και συνεχίζουμε. Για το θέμα της προγραμματικής σύμβασης των τείχων, επίσης έχουμε πρόοδο, διευκρινίσαμε ορισμένα ζητήματα. Πρόκειται βεβαίως για ένα αρκετά σύνθετο θέμα, το οποίο χρειάζεται δουλειά και πάνω σε αυτό δουλεύουμε εντατικά ήδη εδώ και μήνες. Αυτή η εργασία συνεχίζεται και η προοπτική μας είναι σύντομα να έχουμε καταλήξει σε ένα πλήρες σχέδιο προγραμματικής σύμβασης. Χθες θα έλεγα ότι κάναμε αξιοσημείωτη πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι ποιο, είναι η απόδοση του συνόλου των τείχων στους ανθρώπους της πόλης, στην ίδια την πόλη και βέβαια αυτό σε συνδυασμό με μια σειρά έργων τα οποία θα αναδείξουν αυτό το μοναδικό μνημείο που είναι ένας εκπληκτικός πλούτος και ένας σε έναν βαθμό κρυμμένος θησαυρός της πόλης του Ηρακλείου. Για τα έργα που μας είπατε στην ΚΝΟΣΟ, ποια έργα είναι αυτά που έχουν ξεκινήσει, δρομολογούνται και ποια θα παραδοθούν ίσως... Πρακτικά είναι σημειακά έργα τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Ηρακλείου που αφορούν το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού στο οποίο έγινε μια μετακίνηση έτσι ώστε να γίνει μια διάνοιξη προς την κατεύθυνση της οδού Γλαύκου και στη συνέχεια να γίνει η διαγράμμιση του χώρου στάθμευσης βόρεια της ΚΝΟΣΟ. Αυτά όλα έχουν μπει σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι και πάρα πολύ σύντομο και επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι η διαρρύθμιση του πεζοδρομίου που οδηγεί από το πάρκινγκ στην σημερινή είσοδο της ΚΝΟΣΟ και βέβαια έχουμε πάντα και το ζήτημα του ευπρεπισμού των προσώψεων των καταστημάτων για το οποίο είμαστε σε πολύ καλή συνεννόηση και με τους επαγγελματίες της περιοχής. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την ελευθερία, ίσως κάτι να πούμε για την ολοκλήρωση των εργασιών. Γνωρίζουμε πότε θα παραδοθεί. Κοίταξε, έχουμε σήμερα μια τμηματική παράδοση έτσι, για την οποία νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Νομίζω ότι είναι ζήτημα λίγου χρόνου να ολοκληρώσουμε. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι ένα μέρος του εργοταξίου μέσα στο καλοκαίρι θα παραμένει στην πλατεία Ελευθερίας. Έτσι, αυτή είναι είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή.